Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cooking with Faye. Σήμερα συνεχίζουμε τις μαγειρικές με τις πιπεριές φλωρίνης. Θα σας δείξω τρεις εύκολους τρόπους για να ετοιμάσουμε δέσματα με πιπεριές φλωρίνης. Πιπεριές με τυρί φέτα. Λοιπόν, εδώ έχω ένα βάζο πιπεριές που το έχει ετοιμάσει η μητέρα μου. Είναι πραγματικές πιπεριές φλωρίνης από το χωριό μου, τον Άγιο Γερμανό Φλώρινας. Ένας τρόπος για να αποθηκεύσουμε πιπεριές ήταν τις ψήναμε και τις ξεφλουδίζαμε και τις αποθηκεύαμε μέσα σε βάζα. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να πάρετε κόκκινες πιπεριές φλωρίνης, να τις ψήσετε, να τις ξεφλουδίσετε και στη συνέχεια να κάνετε αυτό που θα σας δείξω. Θα κάνουμε αρχικά τύρο καυτερί. Θα βάλω 2-3 πιπεριές. Δυόμιση. Άλλη μία. Πάρα πολύ ωραία. Θα βάλω κόκκινο καυτερό πιπέρι, γιατί είπαμε είναι τυροκαυτερή. Θα βάλουμε τυράκι. Λίγο ξύδι και ελαιόλαδο, περίπου 100 γραμμάρια και μισό και σετάκι γιαούρτι πρόβιο είναι αυτό. Ό,τι έχουμε στο σπίτι. Και τώρα χτυπάμε. Να γίνει αληφή. Ήθελα και ακόμη λίγο. Φαίνεται. Αυτή είναι η τυροκαυτερή μας. Η τυροκαυτερή από εδώ. Λοιπόν, ένας άλλος τρόπος είναι πιπεριές. Βάλα μόνο δύο εδώ, τις οποίες κόβουμε έτσι. Σε κομματάκια και βάζουμε ελαιόλαδο, ξυδάκι. Εδώ έχω ψιλοκομμένο μαϊντανό που το βάζω για να το φυλάξω στη κατάψυξη και όποτε χρειάζομαι χρησιμοποιώ από εκεί, γιατί στη συντήρηση μαραίνεται. Και επίσης και λίγο σκορδάκι. Αυτό είναι μία σαλάτα πιπεριάς.
και αλατάκι. Λοιπόν, το υπόλοιπο θα το κάνουμε λαδομπούκι, που το λέμε. Γιατί προσφέρεται για βουτιές στο λάδι. Προσθέτω ακόμη λίγο λάδι. Αυτό είναι το δεύτερο πιάτο. Εδώ θα ρίξουμε λίγο αλατάκι. Κατά αυτό το τρόπο μπορούμε να κάνουμε και τις πιπεριές κέρατο που λέγονται. Δηλαδή τις ψιλοκόβουμε στα 4, έτσι. Ήτανε το καλοκαίρι. Στο χωριό μου, όταν μαζεύαμε τις πιπεριές, καθημερινό φαγητό. Τηγανίζουμε έτσι τις πιπεριές και τις φρέσκες, κόβοντάς τις έτσι όπως δείχνω, και μόλις ροδίσουν, προσθέτουμε μέσα τυρί φέτα. Δεν λέει να ζεστάνει. Αυτό λοιπόν εδώ το φαγητό είναι πεντανόστιμο. Βλέπω ότι κάνουν γεμιστές πιπεριές. Δεν υπάρχει λόγος να μπει μια νοικοκυρά σε τέτοιο κόπο. Αρκεί να κόψει τις πιπεριές, να τις τηγανίσει και στη συνέχεια να προσθέσει το τυράκι. Το προσθέτουμε τώρα και θα περιμένουμε να ψηθεί, αφού οι πιπεριές αυτές είναι ήδη ψημένες. Αλλά σήμερα η κουζίνα μου δεν παίρνει μπρος. Ας βάλουμε και αυτό. Το τυράκι το ψημένο μέσα στις πιπεριές παίρνει πάρα πολύ ωραία γεύση. Επιτέλους. Γυρίζουμε το τυρί να ροδίσει από όλες τις πλευρές. Αυτό το τρώγαμε τις ημέρες που δεν νηστεύαμε. Τη Τετάρτη και την Παρασκευή που ακολουθούσαμε την νηστεία, κόβαμε κατά αυτό το τρόπο τις πιπεριές, τις ψήναμε, τις τηγανίζαμε. Σε ένα άλλο τηγάνι ετοιμάζαμε μία σάλτσα με ντομάτα και τα ενώναμε στο... Κάναμε σύβραση στο ένα τηγάνι και γινόταν ένα πεντανόστιμο... ήταν ένα πεντανόστιμο αποτέλεσμα. Επίσης, ένας άλλος τρόπος που αποθηκεύαμε τις πιπεριές ήταν τις αποξηραίναμε. Τις περνάγαμε σαν γυρλάντα σε κλωστή και τις κρεμάγαμε όσο τους στεγνώσουν. Όποτε χρειαζόμασταν πιπεριά βάζαμε μέσα στη φασολάδα, ακόμα και γεμιστές με τις αποξηραμένες πιπεριές. Τις βάζαμε μέσα σε νεράκι να μουλιάσουν και τις μαγειρεύαμε κανονικά, γεμιστά, μαζί με ντοματούλα αν υπήρχε, αν δεν υπήρχε, γεμιστές με ριζάκι.
να πάρω ένα κουταλάκι, συγγνώμη. Αυτό ήταν. Είναι έτοιμο το λαδοκούκι μας. Έπεσε το τυρί λίγο περισσότερο. Και αυτό είναι το τρίτο πιάτο. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Γεια σας!